Καλησπέρα σας, αγαπητοί εκπρόσωποι της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας και των Ποντιακών Συλλόγων. Σας καλωσορίζουμε στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είναι μεγάλη η χαρά μας και η τιμή μας να βρίσκεστε εδώ για να ανταλλάξουμε σκέψεις, ιδέες, αλλά και να συζητήσουμε πώς θα δυναμώσει η διεκδίκηση για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών αλλά και των δίκαιων διεκδικήσεων του οργανωμένου κινήματος του ποντιακού ελληνισμού. Χτες, 19 του Μάη, μέρα της γενοκτονίας των ποντίων, ήταν μια μεγάλη μέρα μνήμης για όλο τον ελληνισμό, πόσο μάλλον για τον ποντιακό. Συμπληρώθηκαν 105 χρόνια από το βάρβαρο ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου με περίπου 350.000 θύματα και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους που οδηγήθηκαν στην προσφυγιά. Το ΚΚΕ στηρίζει το δίκαιο αίτημα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Οι Έλληνες του Πόντου είναι και αυτοί ένας κρίκος στην μεγάλη αλυσίδα των θυμάτων του Ιμπεριαλισμού, των ανταγωνισμών, των αντιθέσεων που οξύνονται στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Όμως, όπως ήταν και οι συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στο, στο πλαίσιο τότε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για την αναδιανομή των παγκόσμιων αγορών και των διαφόρων πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών. Και είναι όχι απλά προκλητικές, αλλά και οι ηχτεσινές, φρασίτατες δηλώσεις του Ερντογάν, ανήμερα μάλιστα της γενοκτονίας των Ποντίων. Φίλε και φίλοι, η σημερινή μας συνάντηση γίνεται ε, λίγες μέρες επίσης, πριν από τη μάχη των Ευρωεκλογών. Μια κρίσιμη, μια σημαντική μάχη, που ο λαός θα απαντήσει στο δίλημα εάν με την ψήφο που θα δώσει, θα δώσει τελικά πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, της φτώχειας, των διαφόρων λόμπι ή εάν με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ θα στείλει μήνυμα πανευρωπαϊκό ότι δεν τρώει κουτόχορτο και ότι οι λαοί πραγματικά αντιστέκονται. Με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και στην Ευρωβουλή όπου παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά και στο δρόμο που αυτές εμποδίζονται και ανατρέπονται, μπορούμε την επόμενη μέρα των εκλογών να βρεθούμε από καλύτερε θέσεις. Γιατί την επομένη των εκλογών στις 10 του Ιούνιου θα συνεχίσει να είναι παρούσα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η αντιλαϊκή πολιτική. Θα συνεχίσουν να είναι παρόντες οι διάφοροι πολεμοκάπηλοι σχεδιασμοί των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι σε όλους αυτούς μπορεί να σταθεί μόνο ένα δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ένας οργανωμένος λαός. Γιατί όλοι οι άλλοι, όπως παραδείγματο χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, το κόμμα του Βελόπουλου, αποδείχτηκαν ότι δίνουν αέρα στα πανιά, δυστυχώς, στις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ και σήμερα πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια σε μια νέα γενοκτονία που διεξάγεται για πολλές δεκαετίες απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που κατήγγειλε ανοιχτά και καθαρά την επίθεση του κράτους του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Όταν Όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούσαν και διάφορα άλοθη για να δικαιολογήσουν αυτό το έγκλημα που διεξάγεται φυσικά με την υπογραφή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε περήφανοι που το κόμμα μας συνεχίζει να βρίσκεται με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, απαιτώντα να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτου στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό άλλωστε έχει αποφασίσει και ομόφωνα η Ελληνική Βουλή που καμιά κυβέρνηση όμως δεν υλοποίησε μέχρι σήμερα. 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης την ανατροπή του σοσιαλισμού για την οποία πολλοί πανηγύρισαν τότε επειδή δήθεν θα έκανε τον κόσμο, μας έλεγαν, πιο ειρηνικό, πιο ασφαλή. Εδώ και πάνω από δύο χρόνια συνεχίζεται και διεξάγεται ο πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας. Ένας ακόμη πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος, μετά από αυτόν που ζήσαμε στη Ιουγκοσλαβία το 1999. Οι Έλληνες ομογενείς που έζησαν στη Σοβιετική Ένωση γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας για παράδειγμα ζούσαν για δεκαετίες αδερφωμένοι και προόδευαν ειρηνικά στις συνθήκες του σοσιαλισμού. Σήμερα βλέπουμε να πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος για τους ανταγωνισμούς βέβαια και τους σχεδιασμούς αντιμαχόμενων υπεριαλιστικών μεταξύ τους κέντρων. Το ΚΚΕ βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή και έσπασε την ομερτά στήριξη της αντιδραστικής κυβέρνησης του Ζελένσκι που όλα τα άλλα κόμματα προσπαθούσαν να επιβάλλουν για να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους συμμάχους των ΙΠΑ του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έδρανα του ΚΚΕ στη Βουλή, όπως θυμάστε, έμειναν άδεια όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάλεσε να μιλήσουν σε αυτή ο Ζελένσκι και οι φασίστες των ταγμάτων Αζόφ τότε που άλλοι χειροκροτούσαν όρθιοι, όπως η κυβερνητική πλειοψηφία, και άλλοι καθιστή, όπως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με αυτούς που σήμερα θυμήθηκαν να και ονομάζονται να το παίξουν νέα αριστερά. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ζητάει να σταματήσει κάθε εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Να σταματήσει η χώρα να γίνεται προγεφύρωμα πολέμου με τις νατοικές βάσεις που φυτρώνουν σαν μανιτάρια με ευθύνη διαχρονικά όλων των ελληνικών κυβερνήσεων να σταματήσει κάθε αποστολή πολεμικού υλικού στο καθεστώς Ζελένσκι. Να σταματήσει η αξιοποίηση της Αλεξανδρούπολης για τους σχεδιασμούς των φωνιάδων των λαών. Να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ήδρα που με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης βρίσκεται πολύ μακριά, έξω από τα σύνορά μας, στην ερυθρά θάλασσα, βάζοντας έτσι το λαό μας να πληρώνει κάθε μέρα σε χρήμα αυτή την εμπλοκή και πολύ περισσότερο μετατρέποντας τη χώρα και σε στόχο αντιπίνων, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για τον ίδιο το λαό μας. Μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις, κανείς δεν μπορεί να μένει αμέτωχος ή αδιάφορος. Κανείς δεν μπορεί να πιστεύει ότι η δίκαιη οργή που νιώθει για τα εγκλήματα μπορεί να εκφραστεί, για παράδειγμα, με αποχή. Είτε από τις κάλπες, είτε φυσικά από τους αγώνες. Κανείς δεν μπορεί να κρατάει αυτό που λένε άλλοι χαλαρή στάση. Την ώρα που στη Γάζα και στη Ράφα σκοτώνονται παιδιά, αθώες γυναίκες, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση μας εμπλέκει όλο και πιο πολύ σε αυτή τη φωτιά του πολέμου, την ώρα που καταραίουν τα διάφορα παραμύθια περί προστασίας που θα δεχτούμε από το ΝΑΤΟ, με τις απαράδεκτες απαιτήσει την ίδια ώρα της άρχουσας τάξης της Τουρκίας να συνεχίζονται και να κλιμακώνονται, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στην κάλπη και να δυναμώσουμε αποφασιστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί συνένοχοι στο φόνο δεν είμαστε και ούτε θέλουμε να γίνουμε. Τι σχέση έχει ο περίφανος λαός του πόντου που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι θα πει πόλεμος, τι θα πει προσφυγιά με το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κασελάκη που μιλάει για τον ΝΑΤΟ και στάζει μέλη λέγοντας ότι είναι μια νέα ιερή αμυντική συμμαχία. Δήλωση που έκανε τον κύριο Γεωργιάδη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζει αμέσως μετά και να ομολογεί ότι ούτε αυτός δεν τόλμησε αυτό να το ξεστομίσει. Τι σχέση μπορεί να έχει ο ποντιακός ελληνισμός, αναρωτιέμαστε, με το κόμμα του Βελόπουλου, που πίσω από τις διάφορες φανφάρες, επιτρέψτε μου να πω, για να λανσάρεται δήθεν ως ενάντια στο σύστημα, κρύβει την ταύτιση και τη στήριξή του με τις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ζελένσκι. Το κόμμα του Βελόπουλου είναι αυτό που με πρόσφατες κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις ζητάει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η Πυρκάλ να αξιοποιηθεί για την παραγωγή πυρομαχικών για την Ουκρανία ζητάει τα ναυπηγεία Ελευσίνας να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία. Διαφημίζει τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη στο Ζελένσκι, ενώ ο ίδιος με ερώτησή του ζητά να μάθει απλά το όφελος του ελληνικού δημοσίου, λέει, από την αποστολή οπλισμού στο Ζελένσκι. Αλλά εμείς λέμε τι να περιμένει κανείς από ένα κόμμα του Βελόπουλου που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο τότε, που τσάκισε τον ελληνικό λαό, που στήριξε τότε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ την μνημονιακή κυβέρνηση Παπαδήμου ως βουλευτής, που υπηρέτησε ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέμε και θα λέγαμε μούφα αντισυστημικός δηλαδή, ανάμεσα σε διάφορους άλλους που εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν αφού πρώτα έβγαλαν τη βρώμικη δουλειά για το σύστημα. Αγαπητοί εκπρόσωποι του ποντιακού κινήματος, το ΚΚΕ έχει κυριολεκτικά δεσμούς αίματος με τον ποντιακό ελληνισμό που έζησε στις σοσιαλιστικές χώρες στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Με όλους αυτούς που έζησαν από πρώτο χέρι τις μεγάλες κατακτήσεις και τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού παρά τα λάθη και τις αδυναμίες. Κάθε χρόνο το ΚΚΕ μαζί με τους Έλληνες ομογενείς τιμάμε την 9η του Μάη, τη μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τη μετατρέψει σε μέρα της Ευρώπης για να σβήσει τη θυσία και την προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης του κόκκινου στρατού στη συντριβή του ναζισμού. Γνωρίζουμε καλά ότι κι εσείς έχετε ενστάσεις, για λάθη που έγιναν εκεί, για καθυστερήσεις στην προσπάθεια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Ζητήματα που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρέπει να ξέρετε έχει συζητήσει και έχει εξετάσει ακόμα και σε συνέδριά του με συνεδριακές του αποφάσεις. Ένα είναι το σίγουρο. Η εξέταση της ιστορίας και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης μας κάνει καλύτερους ώστε η επόμενη έφοδος στον ουρανό να είναι οριστική και αμετάκλητη. Από το βήμα της σημερινής μας συνάντησης, σας καλούμε στις 9 του Ιούνιου να κάνετε κριτήριο ψήφου τη συνολική στάση αυτού του κράτους της χώρας μας απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις σας. Θυμηθείτε ότι αυτό το κράτος και οι κυβερνήσεις που το υπηρέτησαν δεν αναγνώρισαν ποτέ ο συντάξιμο χρόνο τα χρόνια εργασίας που είχαν οι Έλληνες ομογενείς από τις χώρες που προέρχονταν, εξαναγκάζοντάς τους σε συντάξεις φτώχειας και πείνας. Θυμηθείτε τα πρόστιμα που δέχτηκε ο ποντιακός ελληνισμός από διάφορες κρατικές υπηρεσίες, όπως παραδείγματος χάρη της πολεοδομίας, στην προσπάθειά του να στήσει το σπιτικό του στην Ελλάδα. Όταν το ίδιο το κράτος τους έβαζε να εγκατασταθούν σε εκτός σχεδίου περιοχές χωρίς να τους εξασφαλίζονται ακόμα και τα βασικά, όπως είναι για παράδειγμα η παροχή νερού ή η παροχή ρεύματος. Ακόμα και σήμερα αρκετές περιοχές συνεχίζουν να παραμένουν εκτός σχεδίου, ενώ ιδιαίτερα όσοι κατοικούν σε περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής γίνονται θύματα όπως άλλωστε και όλος ο λαός μας, πότε από πλημμύρε, λόγω έλλειψης ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας και πότε από πυρκαγιές λόγω και της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης όλων των αναγκαίων υπηρεσιών για την πυροπροστασία. Ο Πονδιακός Ελληνισμός μπορεί να κάνει κριτήριο ψήφο τη στάση όλων των άλλων αστικών κομμάτων για τα στεγαστικά δάνεια. Μετά τι ανατροπέ του σοσιαλισμού, όταν οι Έλληνε ομογενεί από την πρώην Σοβιετική Ένωση αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, το ελληνικό κράτο, αντί να του διασφαλίσει αξιοπρεπή κατοικία, παρά το γεγονό ότι διασφάλιζε φθηνό και έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, του οδήγησε στον τραπεζικό δανεισμό με την εγγύηση του δημοσίου για να αντιμετωπίσουν τι στεγαστικέ του ανάγκε. Για όλα τα στεγαστικά δάνεια παρασχέθηκε ανεπιφύλακτα και για το 100% του κεφαλαίου και των τόκων, όπου αυτοί υπάρχουν, η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με το νόμο 2790 του 2020 που είναι σε ισχύ, το ελληνικό κράτος όφιλε προς τους παλινοστούντες ομογενείς να διαθέσει δωρεάν παροχή οικοπαίδων για την ανέγερση κατοικιών ως 120 τετραγωνικά μέτρα, να εξασφαλίσει την έκδοση οικοδομικής άδειας ατελώς με βάση ολοκληρωμένες μελέτες διαφόρων τύπων κατοικιών από αρμόδια δημόσια αρχή, να εξασφαλίσει τη χορήγηση στεγαστικών επιδοτήσεων. Επίσης, να εξασφαλίσει επιδοτούμενη ιδιοκατοίκηση μέσω της ενίσχυσης για την κατασκευή ή τη βελτίωση υπάρχουσας κατοικίας ή της αγοράς διαμερίσματος ή την παροχή έτοιμης κατοικίας από το δημόσιο. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει αλλεπάλληλες ερωτήσεις στη Βουλή για τα δάνεια των Ελλήνων του πόντου και οι απαντήσει της κυβέρνηση είναι πραγματικά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έχει καταθέσει τροπολογία το ΚΚΕ στο, στο Κοινοβούλιο η οποία προέβλεπε να διαγραφούν τα ποσά που έχουν διαμορφωθεί από προσαυξήσεις λόγω ανατοκισμού και κεφαλαιοποίησης κάθε μορφή στόκων. Οι οφειλές που παραμένουν μετά τις παραπάνω διαγραφές να μειωθούν κατά 50%. Το δε ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του ποσού που απομένει μετά τις ανωτέρω διαγραφές να μην υπερβαίνει το 10% του ετήσιου φορολογητέου ποσού προκειμένου να μπορέσουν να σώσουν τη μοναδική τους κατοικία που για τους περισσότερους ήταν και η όνειρο ζωή. Αυτή η τροπολογία όμως δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα, τη Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ να μην βγάζουν τσιμουδιά. Ενώ αφωνία έπαθαν και οι κατά τα άλλα φωνακλάδες του κυρίου Βελόπουλου. Το ζήτημα τη στέγη όλου του λαού, όπω και των Ελλήνων ομογενών, δεν μπορεί να το λύσουν κόμματα όπω ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και μετέτρεψε τις κινητοποιήσεις, τις αντιδράσεις για την αποτροπή του σε ιδιώνυμο αδίκημα που έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς, στα κοράκια, που άνοιξε τους πληστηριασμούς για χρέη πάνω από 500 ευρώ. Δεν μπορεί να το λύσουν αυτό το ζήτημα κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία που διατήρησε και αξιοποιεί όλες αυτές τις νομοθετικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα τις επέκτηνε ανοίγοντας τους πληστηριασμούς για χρέη από ένα ευρώ και πάνω. Δεν μπορούν να το λύσουν άλλες δυνάμεις που στήριξαν μνημόνια, που στηρίζουν το Ταμείο Ανάκαμψης και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που αυτό έχει, όπως είναι το κόμμα του Πασόκ ή το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Αυτό το ξέρουν άπαντες σε αυτή τη χώρα. Στις 9 του Ιούνιου στέλνουμε πανευρωπαϊκό μήνυμα δίνοντας δύναμη στο ΚΚΕ. Ρίχνουμε κόκκινο στο μαύρο του πολέμου, της φτώχειας, των πληστηριασμών, του φασισμού. Για να είμαστε στις 10 Ιούνιου από πολύ καλύτερες θέσεις σαν λαός. Για να κοντίνει αποφασιστικά το 41% της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και να δυναμώσει το πραγματικό αντίπαλο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για να δεχτούν έτσι και ένα μεγάλο πλήγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι, της Διαφθοράς και όσοι τη στηρίζουν αυτή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να, ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες και να κλείσω με ένα ποντιακό που μου μάθαν ντόθε φτάμεν τον παράν και τον πολλά των το βίων το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον. Ευχαριστώ.